Έτσι ξέρω. Τι κάνατε. Πρέπει να είναι κάτω. Α, είναι κάτω στο γύρο του παπά. Τα βάζετε. Ωραία. Τι θέματα έχουμε σήμερα, πρόεδρε. Έχουμε άδειες εκδοχής με τις χώρες κάνουν. Θα προτείνουν την ενεργοποίηση της Επιτροπής Αδελφοποίησης, Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας και να πούμε και δύο πράγματα για τις συγχωνεύσεις, ναι, οι οποίες μας στεναχώρησαν όλους. Θέλετε να πείτε δύο πράγματα για τις συγχωνεύσεις των σχολείων που μας... Α, για τις συγχωνεύσεις των σχολείων, λέτε. Κοιτάξτε, τώρα είδαμε ο αγώνα καταφύγει. Να πούμε ότι ένα γενικό συμβάσμα χρειάζεται, έτσι, στα πράγματα της χώρας. Είπαμε όμως... Λοιπόν... στην Αιγαία και στην Ιωδία δεν πρέπει να υπάρχουν περιστολές και η πολιτική πρέπει να τα βλέπει από άλλο ορίζοντα, έτσι, κοινωνικό και ανθρωπιστικό. Εμείς πήραμε μια ομόφωνη, σχεδόν απόφαση, ομόφωνη θα την πω, και για το νοσοκομείο και για την τις συγχωνεύσεις των σχολείων. Τελικά, από ό,τι ανακοινώθηκε, επιχειρήσαμε πολλές φορές να κλείσουμε ραντεβού και μέσω του κύριου Τόλκα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και απέφχομαι να συμβεί το ίδιο με το θέμα του νοσοκομείου. Δεν κατεστηνατών, γιατί όχι μόνο με εμάς, έτσι με το Δήμο της Νάουσας, δεν είδαν κανέναν από τους δημάρχους, από τους βουλευτές, θα αποφάσισαν και έτσι αποφάσισαν και μάλιστα αυτό που έκανα και μια δήλωση εγώ το πρωί, γιατί ήθελα για την απόφαση που εκδόθηκε, γεια σας, γεια σας. Η απόφαση που εκδόθηκε η Κυριακή. Έτσι, το βράδυ, που συνήθως οι ανασχηματισμοί, ξέρω και οι υποτιμήσεις αναγκαινόμενταν Κυριακή. Έτσι, άρα λοιπόν κάτι προκλείται αυτό το πράγμα και κατήγγειλα την τακτική του Υπουργείου. Ζητήσαμε επανειλημμένως ραντεβού ή με την κυρία Υπουργό ή με βάση μέσα την κυρία Υπουργό, την κυρία Χρυστοφυλλοπούλου, που δεν κατέστη δυνατόν, ώστε τελικά είχαμε θέσει την αναγκαίωση της αποφάσεως. Προσωπικά ο ίδιος πήγα και ενεχείρισα την απόφαση στο γραφείο της κυρίας Υπουργού και μάλιστα μου δώσαμε και ένα χαρτάκι μικρό που αναγράφηκε στις 1 Μαρτίου ο αρχικός πρωτοκόλλου κατά χώρα της ομόφωνης απόφασης του Υπουργού Υπουργού που λέει όχι κλείσιμο σε κανένα σχολείο, δεν θα δεχόσει κλείσιμο στο Δήμο της Νάουσας. Τελικά έχουμε την υποβάθμιση να πω του πρώτου δευτέρου από 12 θέσεων πάει 10 θέσεων, πρώτο δεύτερο. Επίσης το 6ο και 10ο από 13 γίνονται νομίζω 12, 8 και 7 αντίστοιχα, από μία θέση γίνονται δασκάλων, ρυθμό εννοώ. Αν θέλετε, δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ακούγεται στο όνομα για ακροπόρη, έτσι, που καταργεί το σύστημα που μεταφέρεται στη Μαρίνα και το γυμνάσιο της Μαρίνας όπου μετακινείται στο γυμνάσιο της Επισκοπής. Βάζουν σαν μέσο όρο των μαθητών 25 με 10% αύξηση. Φυσικά στο 28. Φυσικά. Δεν ξέρω τελικά αν είναι το τελικό σχέδιο αυτό. Τελικό αυτό είναι. Ή αν επιδέχεται κάποιες αλλαγές. Περιμένω από τον κύριο Τόλκα, ο οποίος είπε ότι θα προσπαθήσει πάλι να μιλήσει, ξέρω εγώ, με την κυρία Χρυστοφυλλοπούλου. Να δούμε από εκεί και πέρα τι ενέργειες έχουμε να κάνουμε. Μας έλεγε ένα πιθανό σενάριο για το Γιάννα Κουχώρη να μείνουμε 4 τάξεις στη Μαρίνα και 2 τάξεις στο Γιάννα Κουχώρη. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα σχολείο σε ένα χωριό είναι ένα σημείο αναφοράς. Έτσι, και όταν κλείνει το σχολείο, κλείνει. Καταργείται, έχουμε 25 μαθητές, αν θυμάμαι καλά, και φέτος, στην επόμενη χρονιά, θα πήγαμε 30 μαθητές στο Γιάννη Κουχώρη. Οι αποστάσεις είναι σχετικά μικρές, ας πούμε, γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα. Βέβαια, όσο επιχείρημα έχουν το ότι θα έχει περισσότερους χώρους, ένα σχολείο με 6 αίθουσες, μπορούν να γίνουν εργαστήρια, πληροφορικής, βάση πτώση πολιτικών κλπ. Τώρα βέβαια πιάζει και ο χώρος του γυμνασίου εκεί πέρα. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Και είμαστε για το θέμα του νοσοκομείου. Θα πάμε 18 του μηνός,
Έχω μια πληροφορία ότι ανεβαίνει ολοφέρνο στην ομασία. Ήδη το έχουμε διευκρινίσει, αν έρθει δηλαδή, θέλουμε να ζητήσουμε την σύσκεψη της Επιτροπής Διαταραξικής που έγινε, με απόφαση του Υπουργού Συμβουλίου, να το δούμε εδώ. Ή θα μας δεχτεί κάτω ή θα μας δεχτεί εδώ. Λοιπόν, σήμερα να σας ενημερώσω, για δύο-τρία πράγματα ακόμη. Σήμερα το μεσημέρι κάλεσα όλους τους εργαζόμενους του Δήμου, εκτός νομικών προσώπων. Κυρίως το μόνο μου προσωπικό φυσικά, έτσι και το προσωπικό παιδιά μου στο Δήμο. Και τους μίλησα, παρόντα και τον αντιπάρχο, τα στελέχη της διοίκησης, των διευθυντών και του γενικού γραμματέα. Θέλω να τους κάνω κοινωνούς σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Και στα δύσκολα που περνάει η χώρα μας και όλοι πρέπει να είναι μαζί, συνοδοιπόροι σε αυτή τη δύσκολη πορεία, στο δύσκολο ταξίδι που έχουμε να διαβούμε μπροστά μας. Βεβαίως θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα επιδόματά τους, τις άδειές τους κλπ. Αλλά και από την άλλη, τους είπα ότι έχετε μια πιο ασφαλή ομπρέλα κάλυψης που είστε δημόσιοι υπάλληλοι, βλέπετε τι γίνεται έξω στην αγορά και αυτό οφείλεται, παρά το ότι είμαστε αντίθετοι σε μειώσεις, περικοπές, μισθών, σε τάξεις κλπ. Θα πρέπει να το τιμήσετε αυτό εσείς ως υπάλληλοι, όπως πρέπει να τιμούμε κι εμείς οι ηρετοί τις υποχρεώσεις που έχουμε την εμπιστοσύνη προς τον κόσμο, να παράξουμε όσο γίνεται ποιοτικό το έργο. Ξέρετε, προχθές είχαμε και εκλογές στο σωματείο, εξελέγει καινούργια διοίκηση, θα συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες σε σώμα. Θέλουμε να έχουμε καλή συνεργασία μαζί τους. Τους εργαζόμενους είναι ουσιαστικά η συνέχεια του Δήμου. Εμείς είμαστε για ορισμένη θητεία, αυτή είναι για πολύ περισσότερο χρόνο και πρέπει να είναι σωστή προς τους πολίτες. Να μην απαντάμε, ξέρεις, το στυλ έρχεται ένας πολίτης, ένας γεροτάκος, έλα τη Δευτέρα ή πήγαινε να σε από εκεί και στο τάδε γραφείο. Οφείλουμε να περασπιζόμαστε έτσι τα δικαιώματα των πολιτών και να τον εξυπηρετούμε άμεσα και τάχιστα εκεί και όπου μπορούμε. Και θα φύγει η ώρα και θα το αναπατήσουμε, έλα σε 30 μέρες, έλα σε 20 μέρες. Αν είναι ζητήματα εύκολα, ερωτήματα και αιτήματα εύκολα και πρέπει να ανταπεξέρχονται άμεσα. Και όχι καλυπτόμενοι πίσω από την όποια σύμβαση δημοσίου και αορίστου χρόνου και μόνιμο υπαλλήλου και δεν βαριέσαι αγαπέ. Αυτά τελείωσαν, τους μίλησα ξεκάθαρα και πρέπει να βοηθήσουμε και να κάνουμε άδεια για τον πολίτη, για τον τόπο. Δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα στον εργαζόμενο, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Και από το ωράριο που έρχεται, και είναι ξεφύλλα αυτό και το είπα έτσι, δεν μπορεί να έχει δύο ωράρια προσέλευση στον εργαζομένο. 7.30 και 9. Και μια χαρά. Το εκμεταλλεύονται και το αξιοποιούν. Και άντε να παρακολουθήσει ο εκάστοτε δήμαρχος, η διοίκηση, αντιδήμαρχη, ποιος ήρθε και τι ώρα ήρθε. Στείνεται ένας πιο εκεί πέρα στην είσοδο με τις κάρτες και βάλε ο καραμπατζός για όλους τους από εκεί μεριά. Έρχεται η Νατάσα παράδειγμα, χτυπάει και την κάρτα για τους άλλους 5-6-10. Απαράδεκτα πράγματα. Έτσι. Όπως επίσης, θα δεις, κατά τις 10 η ώρα του κολατσού. Πιάνουμε έξω, πάμε στο μασούκ να πάρουμε το παστέρι και το σοκολάτα και την τρόπιτα. Τελειωμένα αυτά τα πράγματα. Και τι κάνει ο Δήμαρχος μετά. Δεν νομίζω κανένας να είναι υπέρ αυτών των δικαιωμάτων, αυτού του είδους των δικαιωμάτων εργαζομένων. Για να φτάσουμε και να τιμωρήσουμε, αυτό είπα το μεσημέρι, να φτάσω να τιμωρήσω υπάλληλο, εγώ θέλω ο καθένας έχει το χαρακτήρα του και τον τρόπο διοικείνει. Έτσι. Για να φτάσω να τιμωρήσω εγώ, θέλω με την βυθό και με τα επιχείρηματα και με τον ανθρώπινο τρόπο να πάρω, να αξιοποιήσω τον κάθε στέλος, τον κάθε υπάλληλο, τον κάθε εργαζόμενο, με σεβασμό βεβαίως προς τα δικαιώματά τους, ό,τι περισσότερο μπορούμε υπέρ του Δήμου, υπέρ των πολιτών. Για να φτάσω εγώ να τιμωρήσω, έχω τιμωρήσει καμιά δεκαπενταριά φορές, φαντάζεσαι να έχουν ξεκυλήσει πάνω από το κεφάλι. Εουδενία ποινή έχει κυκλοφορεί το Δημάρχου. Για να στείλει ο Δήμαρχος με μια και δύο και πέντε μέρες τιμωρία στέληση μισθού, προφανώς υπήρχε λόγος σημαντικός. Ουδενία λοιπόν ποινή στο πειθαρχικό δεν επικοινώθηκε. Και λέω δεν διοικούμε εμείς, διοικούν οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν υπάρχει κοράκας, κοράκομάτι δεν βγάζει. Γι' αυτό λοιπόν τώρα στην Περιφερειακή Συμβούλια θα υπάρχουν και ένας εκπρόσωπος δικαστικής αρχής. Να βλέπει, για να στείλει ο Δήμαρχος, ο Νομάρχης, ο Περιφερειάρχης,
έναν υπάλληλο κακουρίζικο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κάτι θα έχει κάνει, δεν μπορεί. Ρωτήστε την άλλη άποψη. Όχι, αθώος, αθώος. Πώς θα γίνει. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες, δηλαδή, τις οποίες αντιμετωπίζει μια διοίκηση οργάνωση. Έτσι λοιπόν, ελπίζω και επειδή θεωρώ ότι τα βήματα του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου, που πηγαίνει να είναι έτσι συμβολικό και ιστορικό, θα έλεγα, έχει καθοριστική σημασία για την εδραίωση και τη δημιουργήση σε σωστές βάσεις αυτού του νέου εγχειρήματος που έγινε καλλικά της, του νέου διευρυμένου Δήμου. Για να σταθεί γερά, σωστά και θετικά θα προχωρήσει και έτσι θα περπατήσει. Εάν από την αρχή αρχίσουν τα σταυροπατήματα και η κακοδιαχείριση και η τεμπελιά και η οκμηρία και η αδιαφορία και ο καταρχισμός, δεν θα πάει καθόλου καλά αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί που χρειάζεται, είμαι ανθρώπινος, είμαι προσιτός, είμαι προσινής και φιλικός και φιλεργατικός, αλλά στους οκμηρούς, στους αδιάφορους και στους προκλητικούς προς τον πολίτη, θα πέφτει η πύλη. Τελειωμένα τα πράγματα. Βλέπουμε έξω τι γίνεται με το 40% ανεργίας. Έτσι, δεν μπορεί εδώ να έχεις την ομπρέλα, κύριε εργαζόμενε, έτσι και να διαφορείς. Να πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα σε μια ώρα και το κάνεις σε μια εβδομάδα να το γράψεις αυτό εδώ. Δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις λοιπόν. Αυτό τους είπα και αυτό το μήνα πρέπει να περάσω. Νομίζω κατάλαβα. Είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, πολιτισμένοι άνθρωποι και πιστεύω ότι θα το ακολουθήσουν. Το ίδιο είπαμε νωρίτερα και στο λοιπόν, από εκεί έρχομαι τώρα, στο στέκι νεολαία, έχουμε συγκέντρωση των εργαζομένων στο λοιπόν, γιατί πρέπει να αποφασίσουν, να στείλουν τον εκπρόσωπό τους πρόεδρε, οι αγαπητά μέλη, να στείλουν τον εκπρόσωπό τους στην ΚΕΠΑ, στην Κοινοθελή Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού. Έτσι, να ολοκληρωθεί, να κάνουμε αυτή την ώρα τις εκλογές, θα βγάλουν τον εκπρόσωπό τους, δικαιούνται, να υπάρχει η φωνή των εργαζομένων